μία γυναίκα η οποία γέννησε το μεγαλύτερο ποιητή των Ελλήνων, πέρασε στην αφάνεια από την επίσημη ιστορία. Η ιστορία της είναι σχεδόν κρυμμένη από παντού, από όλους. Ίσως γιατί καμιά φορά η επίσημη ιστορία του τόπου μας φοβάται να κοιτάξει με θάρρος τις ιδιαίτερες πλευρές των μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας. Γράφοντας το έργο αυτό, είχα την αίσθηση ότι αποκαθιστώ μια ιστορική αδικία. Ότι δίνω πρόσωπο σε μια γυναίκα που δεν έχει πρόσωπο. Δεν γνωρίζουμε το πρόσωπό της. Η ιστορία το εξαφάνισε. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε αυτή τη διάσταση της επαναφοράς στην πραγματικότητα μιας μορφής που ξεχάστηκε. Η Αγγέλικα Νίκλη Σολομού πουλήθηκε από τους γονείς της σε ηλικία 13 ετών στον πατέρα του Διονύσιου Σολομού και γέννησε το Διονύσιο Σολομό σε ηλικία 13 ετών. Κακοποιήθηκε βάναυσα από τον πατέρα του Διονύσιου Σολομού, τον Κόντε Σολομών, στη Ζάκυνθο, και ζώντας μια ταραχώδη ζωή, έκανε και άλλα παιδιά. Η ζωή της προχωρούσε όπως προχωρούσαν τα χρόνια εκείνα και μάλιστα μεγάλωνε τα παιδιά της στις παραμονές της Επανάστασης του 1821. Λατρεύει το πρώτο της παιδί. Η μεγάλη της αδυναμία είναι ο Διονύσιος Σολομός, όμως έρχεται κάποια στιγμή στην ιστορία που ο Διονύσιος Σολομός και η μητέρα του βρίσκονται αντίδικοι στο δικαστήριο για λόγους κληρονομικούς. Έχουμε στο μυαλό μας τη Χρύσα. Η παράστασή μας είναι αφιερωμένη στη Χρύσα Σπηλιώτη, με την οποία ξεκινήσαμε μαζί αυτό το πρόγραμμα. Πρώτο στοιχείο συγκινησιακό. Δεύτερον, αναφέρθηκε η λέξη συγχώρεση. Θα δείτε στο έργο μας, εύχομαι να είστε όλοι εδώ σήμερα και αύριο. Θα δείτε στο έργο μας δύο ανθρώπους, τον Διονύσιο Σολομό και τη μητέρα του, να είναι σφόδρα ερωτευμένοι ένας με τον άλλον, σφοδρά να συγκρούονται σε κάποια στιγμή τη ζωή του και με τη δική μου αντίληψη των πραγμάτων, ως συγγραφέα του έργου, να δίνω μία λύση συγχώρεσης στο έργο, στο τέλος του έργου. Συγχωρώ σημαίνει χωράω τον άλλον. Χωράω, ανοίγω και τον βάζω μέσα μου. Είναι μεγάλο το καθήκον μου, μεγάλη χαρά και η τιμή, το ότι μπορώ στη σημερινή εποχή, μετά από τόσα χρόνια, να ξετυλίξω την ψυχή αυτής της γυναίκας και μέσα από μένα να μιλήσει μια γυναίκα που εκείνη την εποχή δεν μπόρεσε να μιλήσει ποτέ. Εκείνη την εποχή δεν είχε δικαίωμα να έχει προσωπική ζωή. Δεν είχε δικαίωμα να φωτογραφηθεί με το γιο της. Δεν έχουμε ούτε μία φωτογραφία αυτής της γυναίκας, αυτής της μητέρας που γέννησε τον εθνικό μας ποιητή. Για μένα λοιπόν ήταν όλο αυτό πολύ μεγάλο καθήκον να μπορέσω να μιλήσω, να επικοινωνήσω στον κόσμο και να δώσω στοιχεία από αυτή την ψυχοσύνθεση, από αυτή τη γυναίκα που κακοποιήθηκε, που πουλήθηκε 13 χρονών από τους γονείς της. Είναι πράγματα που γίνονται και στη σημερινή εποχή, κακοποιούνται οι γυναίκες, πόσο δε μάλλον τότε που δεν είχε τη στήριξη από κανέναν, δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει. Αυτή η γυναίκα δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήσει. Ξετυλίγει την ψυχή της από ένα κείμενο που έχει γράψει ο Περικλής, θα το ακούσετε, εύχομαι να έρθετε στην παράσταση. Είναι κατάθεση ψυχής. Μπορεί και μιλάει. Μπορεί επιτέλους να πει όλα αυτά τα μύχια που δεν μπόρεσε να πει. Προσπαθώ να πλησιάσω αυτή τη γυναίκα μέσα από τη σύγχρονη γυναίκα, να τη φέρω μέσα από τα παπούτσια της εποχής εκείνης. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακούγονται στην παράσταση και δεν σας κρύβω ότι μετά από 4 χρόνια ακόμη με συγκινούν.